Στο στούντιο λοιπόν βρίσκεται εδώ η Ματίνα Πολυχρόνου να συνεχίσουμε την ειδησιογραφία, την αυτοδιοικητική ατζέντα, να πούμε και άλλες ειδήσεις. Καλησπέρα Ματίνα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ παίρνουν λοιπόν 142 δήμοι της χώρας με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την μισθοδοσία του προσωπικού καθαριότητας στα δημόσια ΙΕΚ και τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για το διάστημα από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου του 2021. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων. Μηχανήματα άμεσης επέμβασης παραμένουν σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, ενώ συνεχίζονται και οι καθαρισμοί ρεμάτων. Τα σύγχρονα προβλήματα των κτηνοτρόφων της Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που είχε η Ρένα Δούρου με το Προεδρείο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Περιφέρειας, Άγιος Γεώργιος. «Στεκόμαστε στο πλευρό των κτηνοτρόφων», επεσήμανε η επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ζωής, η οποία τόνισε ότι θα στηρίξει στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα αιτήματά τους. Πρωτιά στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για την ακεραιότητα στην δημόσια διοίκηση κατέχει ο Δήμος Ασπροπύργου, αφού μαζί με τον Δήμο Αθηναίων είναι οι μόνοι που πιστοποίησαν υπαλλήλους τους ως εσωτερικούς ελεγκτές. Στην τελική ευθεία μπαίνει το μεγάλο έργο ομβρίων που υλοποιείται στο Πολύδροσο Χαλανδρίου με την κατασκευή αγωγών στις οδούς Διονύσου, Ευρυπίδου και Μπότσαρη. Σε ισχύ θα είναι έτσι μέχρι και τις 27 Δεκεμβρίου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δώρα για τα παιδιά που έχουν ανάγκη θα συγκεντρώσει ο Δήμος Διονύσου το Σάββατο 18 του μήνα από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο Δημαρχείο σε συνεργασία με το Όλοι Μαζί Μπορούμε, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας εν ώψη των εορτών. Και κλείνοντας, σε μια μεγάλη αναδάσταση προχώρησε ο Δήμος Οροπού για να δώσει ξανά ζωή στην καμένη γη. Περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Στην αναδάσωση χιλίων στρεμάτων σε αφίδνες, δροσοπηγή και υποκράτειο πολιτεία που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου, προχώρησε ο Δήμος Οροπού με την χορηγία μεγάλης εταιρείας και την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο Δήμαρχος Γιώργος Γιασημάκης έστειλε διπλό μήνυμα για τον εθελοντισμό και την Παγκόσμια Μέρα Εδάφους, τονίζοντας πως ο εθελοντισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε υγιούς κοινωνίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους αφήνουν τον καναπέ τους, τη βολή του σπιτιού τους και βρίσκονται στον δρόμο, στα βουνά για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη. Πρόκειται για ένα έργο αναδάσωσης με 70.000 δέντρα να φυτεύονται κυρίως στις αφίδνες, δίνοντας και πάλι ζωή στην καμένη γη. Το παρόν στην δράση αναδάσωσης έδωσε και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς, ο οποίος επεσήμανε πως από το νέο χρόνο θα ξεκινήσουν αντιπλημμυρικά έργα, ειδικά στις περιοχές των αφιδνών.